Επισκεφτήκαμε σήμερα το Ξυλόκαστρο και τον Δήμο Ξυλοκάστρου Προστίνης, όπου συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο, με δημοτικούς συμβούλους, με τα τοπικά συμβούλια, για να προγραμματίσουμε τις παρεμβάσεις σε έργα υποδομών και συντήρησης στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, όπως κάθε χρόνο, στη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, να ακούσουμε τις προτάσεις και τα αιτήματα των φορέων και του Δήμου, ώστε με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και την μεγαλύτερη τεχνική επάρκεια να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν και στην πιο εξειδικευμένη και λεπτομερή μορφή. Έχουμε δύο πολύ σημαντικά και ευχάριστα νέα για το Δήμο Ξυλοκάστρου Προστίνης. Πρώτον, εγκρίθηκε και υπογράφηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης τον κύριο Χατζηδάκη, μετά από αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, το ποσό που είναι διαθέσιμο άμεσα, των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, για τη συντήρηση της παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου Πατρών στα όρια του Δήμου Σιχιονίων και του Δήμου Ξυλοκάστρου Προστίνη. Δηλαδή, πρακτικά από την περιοχή της Φοντανέλλας μέχρι και τα όρια του νομού. Στο έργο αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό έργο για τα δεδομένα της Δυτικής Κορινθίας, περιλαμβάνονται και άμεσες δράσεις για την αντιμετώπιση των φαινομένων της διάβρωσης στα σημεία που η διάβρωση είναι πιο επικίνδυνη και πιο επισφαλής και για τους εποχούμενους και για τους κατοίκους. Αυτό το ποσό, όπως γνωρίζετε, το διεκδικούσαμε από πέρυσι. Τελικά, έστω και αργά, είναι πολύτιμο το γεγονός ότι εκταμιεύτηκαν αυτά τα χρήματα και πιστεύω ότι με άρτιες μελέτες που έχουν ολοκληρώσει οι τεχνικές μας υπηρεσίες σε συνεργασία και με τη διεύθυνση των τεχνικών έργων της έδρας, θα μπορέσουμε πολύ γρήγορα να δημοκρατήσουμε το έργο και να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις στα χρόνια προβλήματα που αφορούν και τη συντήρηση του δρόμου και τα μείζωνα προβλήματα της διάβρωσης. Η δεύτερη θετική εξέλιξη αφορά το γεγονός ότι κατατέθηκε στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου η συμπληρωματική μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο της νέας εθνικής οδού Κορίνθου Πατρών που εκτελεί ο Μωρέας, η γεωπραξία του Μωρέα και το οποίο είναι ένα έργο που απασχολεί όλο τον νομό μας. Αλλά ταυτόχρονα έχει διατυπωθεί δημόσια και η επιφύλαξη των φορέων του Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας σε σχέση με τη λειτουργία των λατομείων και των δανειοθαλάμων, τα οποία προορίζονται να τροφοδοτήσουν με αδρανή υλικά αυτό το έργο. Στο Δήμο Ξυλοκάστρου Προστίνης υπήρξε μια έντονη αντίθεση για τη δημιουργία λατομικού χώρου στην περιοχή των Πιτσών. Αυτή εκφράστηκε και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου Προστίνης και με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου των Πιτσών, με την παρουσία των φορέων στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητούσε την ΠΕ και το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από δική μου εισήγηση και τοποθέτηση. Τοποθετήθηκε αρνητικά στο θέμα της δημιουργίας λατομείου στα Πιτσά. Στη συμπληρωματική λοιπόν μελέτη, λατομείο στα Πιτσά δεν υπάρχει. Κατατέθηκε επισήμως και μετά από διαβούλευση που κάναμε στο αρμόδιο Υπουργείο και μετά από δική μου παρουσία τρεις φορές τουλάχιστον στη διαπραγμάτευση και στη διεκδίκηση της διευθέτησης των ατομικών χώρων και περιοχών με αφορμή το έργο της Ολυμπίας Οδού. Υπήρξε μια θετική κατάληξη που δικαιώνει τη διεκδίκηση για τον νομό μας και ειδικά εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε σήμερα, δικαιώνει το αίτημα και των κατοίκων και του Δημοτικού Συμβούλιου, ώστε και το έργο να εκτελεστεί, η νέα εθνική οδός Κορίνθου Πατρών, αλλά και να μην υπάρξουν επιβαρυντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα δημιουργούσε ένα τέτοιο λατομείο. Νομίζω ότι αυτός ο καρπός μιας συλλογικής διεκδίκησης δείχνει ότι η Κορινθία ενωμένη μπορεί να διεκδικεί και να πετυχαίνει. Και νομίζω, Δήμαρχε, ότι την σημερινή ημέρα την αφιερώνουμε σε ευχάριστα νέα, σε παρεμβάσεις, έργα και υποδομές στο Δήμο Ξυλοκάστρου και είναι μια ριζική παρέμβαση αναβαθμισμένη σε μια περιοχή που τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, μπορούμε να πούμε ότι ήταν και υποβαθμισμένη ή υποτιμημένη από τις αντίστοιχους δευτεροβάθμιους φορείς της αυτοδιοίκησης. Με μεγάλη μου χαρά υποδέχομαι σήμερα εδώ στο Δημαρχείο το φίλο Αντιπεριφερειάρχη τον Γιώργο Τοδέδο. Ακούσατε από τον ίδιο πάρα πολύ σημαντικά έργα και ευχάριστες εξελίξεις για το Δήμο Ξυλοκάστρου Προστίνης. Το πρώτο είναι ότι εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για να γίνει το έργο της αποκατάστασης της παλιάς εθνικής οδού από τα όρια του Δήμου Σικιώνος μέχρι τα όρια του Δήμου Ξυλοκάστρου Προστίνης και το δεύτερο θετική εξέλιξη, η δεύτερη θετική εξέλιξη είναι ότι πλέον δεν δημιουργείται λατομικός χώρος στην περιοχή των Πιτσών.
Αυτά τα δύο μας χαροποιούν και αποδεικνύουν ότι οι συνεργασίες και οι προσπάθειες από την πλευρά του κυρίου Δέρη και της Περιφέρειας σε συνεργασία με το Δήμο μας έφεραν πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Τον ευχαριστώ από την καρδιά μου. Στο Δημορχείο του Δήμου Σικιονίων σήμερα είχαμε μια συνεργασία με τον Σπύρο τον Σταματόπουλο που σε σχέση με τις υπόλοιπες συστηματικές επαφές και συνεργασίες που έχουμε με τον Δήμαρχο του Δήμου διαφέρει ότι σήμερα είχαμε και την συζήτηση πάνω σε μια πολύ θετική εξέλιξη που αφορά ένα πολύ μεγάλο έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που πλέον εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του πριν από λίγες μέρες και παίρνει τον δρόμο της δημοπράτησής του. Είναι η συντήρηση της παλαιάς εθνικής οδού Κορίθου Πατρών στα όρια των Δήμων Σικιονίων και Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Δηλαδή από την είσοδο του Δήμου Σικιονίων και το Κιάτο μέχρι και τα όρια του νομού. Είναι μια τεράστια σημασία σε έργο που χρηματοδοτείται με 5,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μετά από σχετικό αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας. Τα χρήματα αυτά βέβαια και οι μελέτες μας όλες ήταν έτοιμες από πέρσι, περιμέναμε και τα χρήματα από πέρσι, αλλά κατανοώντας και τις γενικότερες αδυναμίες που υπάρχουν και τώρα είναι ευπρόσδεκτα γιατί θα μας επιτρέψουν να εκτελέσουμε ένα από τα σημαντικότερα έργα αφού η παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών είναι από τις πλέον επιβαρημένες και ταυτόχρονα έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση εξαιτίας των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων και των θεμελιών που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα το Δήμο Σικιονίων και την πολιτική του. Εμείς και στη διάρκεια της μελέτης αλλά και στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο Σικιονίων, με τις τεχνικές του υπηρεσίες, με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το έργο θα εκτελεστεί όχι μόνο με άρτια τεχνικά τρόπο, αλλά ταυτόχρονα δίνοντας τα καλύτερα ωφελήματα και για την περιοχή. Το δεύτερο το οποίο συζητήσαμε με τον Δήμαρχο αφορά στη δημοπράτηση 25 Φεβρουαρίου του Κέντρου Υγείας Γούρας. Είναι το πρώτο από τα τρία κέντρα υγείας στην περιοχή του Δήμου Σικιονίων και επιλέξαμε να δημοπρατήσουμε πρώτα το Κέντρο Υγείας της Γούρας, όχι μόνο γιατί είναι πλήρης η μελέτη, έχουμε για όλα πλήρης μελέτες, αλλά γιατί θέλουμε να δείξουμε το έμπρακτο ενδιαφέρον σε μια ορεινή και δυσπρόσιτη περιοχή της Χορινθίας και του Δήμου Σικιονίων στο Φενεό, ώστε πρώτα εκεί να αναβαθμίσουμε τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας και ταυτόχρονα να αναβαθμίσουμε και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη. Έχουμε συζήτηση και συνεργασία και για άλλα ζητήματα που αφορούν δράσεις της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα στο Δήμο Σικιονίων και έχουμε τουλάχιστον καταφέρει, πιστεύω, μέσα από την καλή μας συνεργασία μέχρι τώρα να έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι δεν είναι απλά ένα πρόσχερο ενδιαφέρον για έργα και υποδομές, αλλά ένα συνολικό σχεδιασμό παρεμβάσεων σε κάθε περιοχή που τονώνει την αναπτυξιακή της προοπτική και την αναβαθμίζουν. Φιλοξενούμε σήμερα στο Δήμο μας τον κύριο Δέδε, τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα για την συνεργασία που έχουμε, διότι έχει ξεκινήσει από την αρχή της θητείας με μια σειρά από έργα που πρώτα απ' όλα στοχεύουν στην ανάπτυξη του τόπου μας και δεύτερον στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Μια συνεργασία που έχει ξεκινήσει πρώτα απ' όλα με το Αρχείο Θέατρο, το οποίο είναι σε διαδικασία για να ξεκινήσουν οι ανασκαφές, ένα έργο υψής σημασίας για την περιοχή του Κιάτου και της Κορινθίας και ολόκληρης της Πελοποννήσου, που το οποίο θα προετοιμαστεί για να υποδεχτεί όλη την οικουμένεια. Σήμερα έχουμε ένα άλλο ευχάριστο, έχουμε την έγκριση της χρηματοδότησης της παλιάς εθνικής οδού για την ανακατασκευή του οδοστρώματος. Η πόλη του Κιάτου έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα. Ήδη ένα κομμάτι με έσοδα του Δήμου το δημοπρατήσαμε στην αρχή της θητείας και το κέντρο του Κιάτου αυτή τη στιγμή έχει ανασάνει και έχουμε δημοπρατήσει και τα πεζοδρόμια περίπου στις 800.000 ευρώ που ξεκινούν άμεσα οι κατασκευές. Τώρα όμως με αυτή την μεγάλη χρηματοδότηση θα επισκευαστεί όλη η παλιά Εθνική Οδός από τα όρια του Δήμου του Ασοπού
μέχρι τα όρια του Ξυλοκάστρου. Βέβαια, η δημοπρασία θα φτάσει μέχρι τα όρια τέλος της Κορινθίας. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η συνεργασία που έχουμε για να αποκτήσει ο Δήμος Οικειονίων και στις τρεις δημοτικές ενότητες δωρεάν πρωτοβάθμια υγεία. Ήδη δημοπρατείται το κέντρο υγείας της Γκούρας. Στη συνέχεια έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση για το κέντρο υγείας του Κιάτου και αναμένεται η έγκριση χρηματοδότησης για το πολυδύναμο ιατρείο Καλλιάνων, το οποίο αυτή τη στιγμή η ενότητα της Στυμφαλίας είναι η μόνη που δεν έχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οργανωμένη έτσι, με αυτές τις τρεις δομές θα αποκτήσει και στις τρεις ενότητες πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Συνεχίζουμε όμως και με άλλα μικρότερα έργα, όχι όμως και μικρής σημασίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε άμεσα για τα οποία αυτά έργα θα βελτιώσουν και την ποιότητα ζωής και θα δώσουν μια νέα αναπτυξιακή προοπτική στον τοπικό πληθυσμό και ιδίως στους αγρότες.